Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ορίσατε στο κανάλι μου και σε ένα ακόμη βίντεο. Είμαι η Θάνια Σχόλμη από το πλήστον με θέματα διακόσμησης και DIY. Αν σας αρέσει η θεματολογία, να κάνετε την εγγραφή στο κανάλι, πατήστε καμπανάκι στο δουνάκι για να έχετε ενημέρωση κάθε φορά που ανεβάζω καινούργιο βίντεο και να μην ψάχνεστε αδίκως και ασκόπως. Επίσης, αν σας αρέσει το βίντεο, να μην ξεχάσετε να κάνετε το like σας, βοηθάει πάρα πολύ το κανάλι. Να τρέξετε να με βρείτε σίγουρα στο Instagram, στο Facebook, στο Pinterest αλλά και στο Depop. Δεν ξέρω για σας, εγώ είχα να βρεθώ σε κατάστημα, αν θυμάμαι καλά, θέλω να πιστεύω, που δεν θα ήθελα να πιστεύω, αλλά αυτό συνέβη. Μάιο, έτσι σε τέτοιου τύπου κατάστημα λίγο να μπω και να χαζέψω και να πιάσω και να γυρίσω και να σχεδόν να πετάξω κάτω κατά λάθος. Όλη αυτή η κατάσταση τέλος πάντων έγινε να συμβεί αρκετό καιρό και σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Οπότε πάρτε το τσάι σας, πάρτε τον καφέ σας, πάρτε το ζεστό, το κρύο σας, τέλος πάντων ό,τι καταλαβαίνετε εσείς και ό,τι σας αρέσει. Και πάμε να κάνουμε μία βόλτα στα H&M Home. Αυτά τα H&M τα οποία επισκέφτηκα ήταν του Πειραιά. Είχαν αρκετά πραγματάκια σαν H&M Home, δηλαδή το κομμάτι αυτό. Θα ήθελα να δω και λίγο κάτι παραπάνω, αλλά και αυτά τα λίγα που είδα πραγματικά ήταν όλα ένα και ένα και ήταν όλα τύπου τι θα πάρετε, ναι, μία απ' όλα. Κάπως έτσι ήταν η όλη κατάσταση. Πιστεύω ότι θα το καταλάβετε και εσείς στα επόμενα πλάνα, τα οποία ξεκινάνε 3, 2, 1, πάμε. Mistakes haunt us, but do they really daunt us? Your tongue can be sharp. Πόσο φανταστικό αυτό το χαλάκι, το greige, αυτό το γκρι, το beige που έχουμε ξαναβεί πάλι και πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το greige. Αυτό το χαλάκι που έχει τόσο έντονους κόμπους, το θεωρώ απευθείας, δηλαδή πώς να το πω, πιο cozy δεν έχει, είναι το απόλυτο. Επειδή κάποιοι και κάποιες από εσάς είστε και πάρα πολύ τις λεπτομέρειες, δεν ξέρω πώς μπορεί να δρομολογηθεί αυτό το χαλί σε βάθος χρόνου. Εγώ απλά σας λέω ότι πραγματικά σαν πρώτη όψη μου αρέσει εξαιρετικά. Μία δυσκολία στο πλήσιμο ίσως και να την έχει, αναλόγως το τι σκούπας έχει ο καθένας, αλλά παρόλα αυτά φανταστικό, καλέστη το πάρα πολύ. Τεράστια ποικιλία, επειδή με έχετε ρωτήσει και θα ακολουθήσει βιντεάκι με πραγματάκια για να μπορέσετε να ανανεώσετε λιγάκι το καθιστικό σας, τον καναπέ σας κτλ. Τεράστια ποικιλία σε υφάσματα, σε καλύματα, σε κουβέρτες που μπορεί να τις τοποθετήσετε στο ένα μπράτσο ή στα δύο μπράτσα του καναπέ σας. Θα τα δούμε αυτά σε επόμενο βίντεο βέβαια, αλλά τεράστια ποικιλία. Λάτρεψα αυτό το χαλάκι πόρτας, το οποίο ήταν και πάρα πολύ φθηνό και νομίζω ότι ναι, θέλω να κάνω μια αλλαγή στο χαλάκι της πόρτας μας, της εξώπορτας, γιατί το προηγούμενο είναι αρκετό καιρό εκεί και έτσι λίγο νομίζω ότι θα επιστρέψω. Δεν το πήρα κατά τη βόλτα μου αυτή στα H&M Home, αλλά είναι που το βλέπεις και το σταμπάρεις αυτό. Πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία σε υφάσματα, σε σεντόνια, σε κουρτίνες, μαξιλαροθήκες. Έχει πάρα πολύ ωραία ποικιλία. Αυτό το ριγέ, το λινό, το βρήκα τρομερό, είναι ο απόλυτος ορισμός αυτού του neutral, του φυσικού, του neutral, ακούω neutral. Πάρα πολύ ωραία υφάσματα, εξαιρετικές υφές στα υφάσματα στο H&M Home. Εντάξει, εννοείται ότι θα σας έδειχνα και λίγο από παιδικό δωμάτιο, σχωράτε με αν ας πούμε τα παιδιά σας είναι πιο μεγάλα, αλλά το δικό μου τώρα που είναι πιο μικρούλι, είδα πολλά πράγματα γύρω-γύρω που μου άρεσαν εξαιρετικά, όλα αυτά τα αρκουδάκια, τα καλαθάκια, τα διακοσμητικά, όλο αυτό το πάρα πολύ ωραίες επιλογές για βρεφικό, παιδικό δωμάτιο, εξαιρετικά πραγματάκια και σας τα δείχνω κιόλας. Για ρίξτε λίγο μια ματιά. we can master the art. And the thing is that these scars are scary, but they are just small scars. We should never be afraid of them. Τι να πει κανείς για αυτό το λιχτάρι, εντάξει. Το οποίο βέβαια νομίζω μπορείς να το βρεις αντίστοιχα σε πίνακες, σε μαξιλαροθήκες. Παίζει πάρα πολύ όλο αυτό το μαύρο, το εσωτερικό, το σχέδιο το οποίο κάνει το pop. Κυροπήγιο, το βλέπετε, το κυροπήγιο υπάρχει παντού, δεν φταίω εγώ που υπάρχει παντού το κυροπήγιο. Ποτιστήρι τώρα αυτό που είναι, είναι απλά ένα ποτιστήρι που θα το έχεις έξω ή μέσα για να ποτίζεις. Δηλαδή θα χαίρεσαι και θα λες τώρα φυτό μου θα σε ποτίσω. Και θα σε ποτίσω πώς, τουλάχιστον γιορτινά, τουλάχιστον αριστοκρατικά, θα πάρω το χρυσό μου το ποτιστήρι, το καταπληκτικό και θα κάνω το γύρο μου μέσα στο σπίτι. Και μετά το ποτιστήρι θα γεμίσω και ένα ράφι με το ποτιστήρι γιατί είναι και τεράστιο και είναι και πάρα πολύ ωραίο να το βλέπεις. Εξαιρετικό σχέδιο. Every night I'm going on the grid, texting back, I want you, hit you up, I'm on the other side, I miss you, take you off, I came your way too strong, cannot keep it low-key, got me drugged, your pheromones hit the roof. Βλέπετε γενικά τι συμβαίνει στο H&M Home, του συμβαίνει ένα μπες, του συμβαίνει ένα τάτσα από μαύρο, του συμβαίνει ένα δεύτερο τάτσα από χρυσό, και γενικά του συμβαίνει αυτό το πάρα πολύ το φυσικό. Δεν βλέπεις πολύ έντονα χρώματα και πολύ μου αρέσει. Found myself in between the lines, underneath your bed sheets. It started fun, but now I'm into deep into this flow. A zero-sum game that I will lose. There's no zipping past it. Every time you walk away from me, I want you. How could I want you more? Or when did I lose my perspective? Oh God, have I lost it? But my cravings for you so shameless. Can't get enough. I've lost you, but I need you, and you're off my radar now. I've lost you, telling you that I need you, but you're off my radar now. I'm like an outcast from pillar to post. There's no denial, I'm chasing ghosts. I'm like an outcast from pillar to post. Hitting you up, but I'm stuck on hold. Is it really a bad reception out there? Where you heading? Why in gravity pulling? Λοιπόν, βλέπετε αυτά τα βαζάκια στο κάτω μέρος. Αυτά τα οποία είναι βαζάκια αποθήκευσης με το ξύλινο καπάκι. Έκανα μία αγορά πριν λίγες μέρες και θέλω τόσο πολύ να σας τα δείξω. Αυτά τα κεράκια τα οποία τα παρέλαβα από ένα κορίτσι καταπληκτικό, φανταστικό, το οποίο το πρωτογνώρισα στο YouTube εδώ, γιατί είναι και αυτή μια δημιουργός, είναι και αυτή μια αλέγκρα φυσιογνωμία. Αν την ακολουθήσετε στο Instagram ή αν την ακολουθείτε στο Instagram, θα σας έχω αφήσει τα links από κάτω να πάτε να δείτε και τον προσωπικό της το λογαριασμό, αλλά και τον επαγγελματικό τον λογαριασμό του Spitha Home, να δείτε αυτό το καταπληκτικό, το κορίτσι, το οποίο ξεκίνησε τώρα πρόσφατα μία σειρά από κεράκια σόγιας, τα οποία συσκευάζονται και βρίσκονται σε αυτές τις καταπληκτικές, τις κεραμικές, τις... Αυτά τα καταπληκτικά, δεν έχω λόγια. Και θα σας πω ότι πέραν το ότι μοσχοβολάει όλο το σπίτι με αυτά τα κεριά, δηλαδή μόλις θα τελειώσουν, δεν ξέρω πότε θα τελειώσουν. Φήμες λένε ότι ξεκινάς να καίσεις το κερί τώρα και μέσα στο επόμενο έτος δεν έχει τελειώσει, λέει, το κερί. Ξέρετε πώς το λέω έτσι στο κανάλι, νομίζω ότι γνωρίζετε ότι υπάρχει λίγο και αυτό το χιούμορ. Και είναι για πάρα πολύ, κρατάνε πάρα πολύ, κρατάνε πάρα πολύ τα αρώματα τα οποία τα επιλέγετε, υπάρχει ποικιλία τέλος πάντων και αυτά. Θα σας αφήσω τα links από κάτω, μην με ρωτήσετε, θα τα έχω από κάτω, θα πατήσετε, θα μπείτε απευθείας. Spitha Home λέγεται ο λογαριασμός στο Instagram, αλλά θα έχω και το λογαριασμό της Άντας Ουρίδη. Να μπείτε απευθείας εκεί να δείτε αυτή την αλέγκρα τη φυσιογνωμία που σας λέω, που εμένα μ' αρέσουν αυτά τα άτομα εμένα μ' αρέσουν, που είναι έξω την καρδιά. Να πάτε να δείτε φανταστικά κεράκια. Αν κάποιος από εσάς έχει ήδη ψωνίσει από εκεί, θέλω να μου αφήσει και ένα σχόλιο εδώ από κάτω. Οι συσκευασίες είναι καταπληκτικές, τεράτσο βαζάκια θα τα πεις, πάρα πολύ ωραία, τα οποία τα έχεις και τα διακοσμείς τα πάντα όλα. Από υπνοδωμάτιο, σαλόνι, καθιστικό, το μπάνιο, την κουζίνα, το μπαλκόνι. Δεν έχω αφήσει νομίζω άλλο χώρο. Να μην ξεχαστώ, διακοσμείς και το αυτοκίνητό σου, γιατί έχει και αρωματικά για το αυτοκίνητο. Τέλος πάντων, μια μικρή παρένθεση, γιατί ήθελα να σας τα παρουσιάσω αυτά και να σας δείξω και κάποια πλάνα από εκεί να δείτε. Συνεχίζω με H&M Home, που να δείτε ότι αν υπάρχει μια αισθητική Χ και Α, να το πούμε έτσι, νομίζω ότι από εκεί και πέρα μαθαίνει το μάτι σου και βλέπει τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, πώς σας έδειξα πριν από λίγο τα βαζάκια αυτά, τα κεριά από Spitha Home, ξαναμπαίνουμε πάλι στο H&M Home και δείτε πόσο ταιριάζουν όλα αυτά μεταξύ τους. Καλά, αυτό το sculpture, το οποίο νομίζω ότι είχα διαβάσει στο site ότι είναι από χαρτί. Κάτι τέτοιο είχα διαβάσει, συγχωράτε με, θα κάνω ένα τσεκ να δω αν είμαι σωστή πάνω σε αυτό. Πάω να το πιάσω, θεόβαρο, καταπληκτικό. Θα σας αφήσω και διάφορες έτσι μικρές φωτογραφίες για ένσπο για να δείτε ότι υπάρχει σε αυτό το σπίτι έτσι τύπου αντίστοιχο γλυπτό, να το πω. Όλο αυτό το διακοσμητικό, να το πω, στο σπίτι της Αθήνα της Καλτερώνε, που το έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν και την λατρεύω αυτή τη μελαχρινή, την τύπισσα, την καταπληκτική με το κόκκινο κραγιόν και τα κόκκινα νύχια. Υπάρχει έτσι μια σύμπνοια, υπάρχει μια... A zero-sum game that I will lose. There's no zipping past it. Every time you walk away from me, I want you. How could I want you more? Or when did I lose my perspective? Oh God, have I lost it? But my cravings for you so shameless. Can't get enough. I've lost you, but I need you, and you're off my radar now. I've lost you, telling you that I need you, but you're off my radar now. I'm like an outcast from pillar to post. There's no denial, I'm chasing gold. Τέλειο ξύλινο, πώς να το πεις. Κασπό, μπορείς να βάλεις γλάστρο μέσα. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις στην κουζίνα σου και να βάλεις την συλλογή σου από ξύλινες κουτάλες, πυρούνες και τα σχετικά. Το λες ότι μπορείς να το τοποθετήσεις στο μπάνιο σου και να το χρησιμοποιήσεις αποθηκευτικά. Το λες ότι μπορείς να το βάλεις και στο σαλόνι σου να το χρησιμοποιήσεις αποθηκευτικά και να βάλεις όλα αυτά τα τζάτζελα μάτζαλα, δηλαδή κάνα φορτιστή, κάνα καλώδιο, τίποτα iPads, κάτι κλειδιά, κάτι που δεν ξέρω τι μπορεί άλλο να έχετε εσείς, σχήμα γύρω-γύρω, σε μικρό μέγεθος πάντα. Και να τα έχετε όλα αυτά μέσα και αυτό να είναι το διακοσμητικό σας που να έχει τα πάντα όλα σας μέσα. Ξέρετε, αυτά τα πάντα όλα που τυχαίνει κάποιες φορές να βρίσκονται all over the place. να πω τώρα εγώ για αυτό το ταψί με αυτή την όψη και το που λες ότι είναι εντελώς χειροποίητο, τέρμα χειροποίητο, καταπληκτικό και δεν ξέρω κατά πόσο ότι θα θες να μαγειρέψεις και εκεί, δηλαδή και θα μαγειρέψεις, θα φτιάξεις κάτι, αλλά θα το χρησιμοποιήσεις και σαν σερβίρισμα, αλλά αν το βάλεις και λίγο όρθιο, ας πούμε, κάπου σε κάποιο ράφι στην κουζίνα, το χρησιμοποιείς και για κοσμητική. Κούπα τρομερή, κούπα διάφανη, ξέρετε υπάρχει έτσι μια λατρεία, φανταστική κούπα την οποία την πήρα την κούπα για ένα δωράκι που είχα να κάνω, πήρα ναι γιατί δεν άντεξα. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό το βιντεάκι με τη βόλτα στα H&M Home. Είδατε πάρα πολύ ωραία πράγματα, θέλω να πιστεύω, εγώ τουλάχιστον είδα πάρα πολύ ωραία πράγματα, νομίζω ότι δεν υπήρχε κάτι το οποίο να πω ότι δεν θα μου άρεσε αυτό για το σπίτι μου. Τα διακοσμητικά τα οποία έχουν μπει, αυτή τη στιγμή στο H&M Home είναι εξαιρετικά. Δεν υπάρχουν λόγια, Αυτά λοιπόν από μένα. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά μέχρι το επόμενο βιντεάκι. Μην ξεχάσετε να κάνετε το like σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη, τα σχόλια, το ενδιαφέρον. Και αν έχετε καμία ιδέα τώρα έτσι που αλλάζει και λίγο καιρός και έχει ήδη αλλάξει ο καιρός, γιατί συνέχεια λέω ότι αλλάζει ο καιρός και αλλάζει ο καιρός. Άλλαξε ο καιρός, νομίζω. Και φόρεσε τα ρούχα του αλλιώς. Αν έχετε ιδέες για βιντεάκια καινούργια, τι θέλετε να δείτε σε αυτό το κανάλι, παρακαλώ να μου αφήσετε ένα σχόλιο ακριβώς από κάτω από την περιγραφή. Εκεί, στα σχόλια, ξέρετε. Φιλιά πολλά, να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια!